Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα νέα για το ευρώ δεν είναι πάρα πολύ καλά. Θα δούμε τι έχει γίνει με το ευρώ τις τελευταίες ώρες. Χάνει συνεχώς σε σχέση με το δολάριο. Θα δούμε πού μπορεί να φτάσει η τιμή του ευρώ τους επόμενους μήνες και τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα δούμε κάποια νέα τραπεζικά για κάποιες τράπεζες οι οποίες έκλεισαν στην Κίνα σε μία επαρχία και επίσης για κάποιες ώρες και στον Καναδά. Δεν δούλευε. Τίποτα στον Καναδά, καμία τράπεζα. Μίλησα κιόλα ε, με διάφορου φίλου και γνωστού που έχω στον ε, Καναδά. Θα δούμε επίση μια κινηματογραφική ληστεία που έγινε εδώ στην ε, Αθήνα που έκλεψαν μια τράπεζα και δεν έγιναν αντιληπτοί από του ε, υπαλλήλου. Και θα δούμε επίση ε, ένα διαγωνισμό που τρέχει από την Binance. Μπορείτε να κερδίσετε μέχρι 500 δολάρια πανεύκολα χρησιμοποιώντα ε, την κάρτα σα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη γενικότερα που δείχνετε στο κανάλι. Ένα like και ένα subscribe για τους καινούριου. Και πάμε να δούμε γενικά τι έχει γίνει με το bitcoin τις τελευταίες ώρες και με τα κρυπτονομίσματα. Δεν έχει γίνει κάτι το συγκλονιστικό. Βλέπω μια σταθερή διακύμανση στην τιμή από 19.000 μέχρι 20.500, 21. Υπάρχει εδώ μια υποστήριξη στο volume profile γύρω στις αν σπάσει και αυτό το support, μετά έχουμε μια αρκετά δυνατή πτώση, γύρω στις 14.000 όπως έχω αναφέρει και σε πιο παλιό βίντεο. Εδώ ο δείκτης ο Williams Fix, Fix έτσι που μου αρέσει να τον δείχνω, δείχνει το bottom της, του bitcoin και της αγοράς. Είχα δείξει και στο, στα προ, στο προηγούμενο βίντεο για το αν είμαστε στο τέλος του bear market ή όχι και, και τον PI cycle το bottom το BI cycle γιατί υπάρχει και ο top είμαστε θεωρώ πιστεύω αρκετά κοντά στο bottom εντάξει εδώ τώρα ο MACD που έβαλα δεν είναι και πολύ bullish πρέπει να κάνει κάποιο cross εδώ έχουμε μπει τώρα γενικά σε ένα βαρύ bear market μπορεί να γίνει και λίγο χειρότερο η αλήθεια είναι να τα λέμε και αυτά Πάμε όμως να δούμε γενικά τι έχει γίνει με το ευρώ και με τις τράπεζες γενικότερα γιατί όπως έχω ξαναπεί τα λεφτά δεν είναι δικά σας όσοι τα έχετε στην τράπεζα. Να δούμε όμως λίγο τους πληθωρισμούς σε πρώτη φάση να δούμε λίγο τους πληθωρισμούς στην Ευρώπη. Να τους κάνω εδώ short ε, ένα χειρότερο νούμερο. Ε, νούμερο 1 είναι η Τουρκία, η δεύτερη είναι η Μολδαβία, 78,62% η, 78 η Τουρκία, η Μολδαβία 31,83% και η Ελλάδα έχει φτάσει πολύ ψηλά επίσης και στον πληθωρισμό 12%. Πολύ κακό νούμερο αυτό για τη χώρα με βάση το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Το νούμερο βέβαια είναι σαφώς μεγαλύτερο, είναι πάνω από 20%. Είναι μαγειρεμένο όπως έχω ξαναπεί το 12%. Αλλά και στην Αμερική τα πράγματα δεν δείχνουν να είναι και πολύ καλύτερα. Η Αμερική ανακοίνωσε 9,1% πληθωρισμό σε μια οικονομία η οποία δεν συγκρίνεται σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή το 9,1% της Αμερικής για την Ελλάδα είναι πολύ παραπάνω. Ε, μιλάμε για μια οικονομία η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθο, μετά την Κίνα σε ΑΕΠ. Και αυτό το νούμερο, από ό,τι διάβαζα, είναι το, το χειρότερο των τελευταίων 40 ετών. Μεγάλο νούμερο πραγματικά για την Αμερική. Και μάλιστα έχει μπει και αυτή στην πράσινη περιοχή. Η πράσινη περιοχή είναι κάτι κακό. Για να το σορτάρω εδώ. Καλά, Βενεζουέλα και αυτά. Βραζιλία. Φανταστείτε τώρα η Βραζιλία που είναι χάλια οικονομία τη. Είναι 11, ο 12ος, όχι και η Ελλάδα. Κωνστανρίκα και οι Ηνωμένες Πολιτείες φιγουράρουν και αυτοί στην κόρυφη. Yeah. Για να βάλουμε και στον κόσμο τι γίνεται. Λίβανος, Ζιμπάμπου, Συρία, Τουρκία, Αργεντινή. 60% στην Αργεντινή. Για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος από περιέργεια. Αρνητικός στο, στο Σουδάν. Hong Kong και εδώ 1,2. Εντάξει, γενικά φαίνεται και εδώ στο χάρτη, εδώ αν τον βάλετε και εσείς από το Trade Economics, τον έχω ξαναδείξει αρκετέ αρκετές φορές αυτό το, αυτό το, γράφημα. Είχα δείξει και πριν την ε, ε, εισβολή του Πούτιν τα χάλια του πληθωρισμού και το κρύβανε και τώρα λένε ότι φταίει ο Πούτιν για τον πληθωρισμό. Είχα δείξει και αυτό εδώ που ανέβασε και ο Σεζέ για το τύπωμα του δολαρίου ε, τα τελευταία δύο χρόνια. Το 80% του συνολικού, ε, ενώ, το συνολικό νομισμάτων που κυκλοφορούν έχει τυπωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Το 80% των νομισμάτων που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Τον είχα βγάλει και εγώ αυτό, αυτόν το, το, διάγραμμα. Το είχα κοροδέψει και όλα έλεγα εδώ ότι έχει κάνει bull run εδώ πέρα το τύπωμα του δολαρίου. Κοιτάξτε εδώ πόσο τύπωμα έχει γίνει. Από το 60, 65, είναι μεγάλη εδώ η διάρκεια του γραφήματο. Είναι εκπληκτικό δηλαδή το, το γράφημα αυτό. Δηλαδή πρα, έπρεπε να μα κάνει εντύπωση ε, πριν ξεκινήσει η χρονιά ότι δεν θα πηγαίναν καλά τα πράγματα. Και αντίστοιχα βέβαια έχει τυπώσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μάλιστα μου έχουν πει κάποιοι γνωστοί μου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι έχει τυπωθεί περισσότερο ευρώ από το δολάριο. Αλλά δεν το έχω αυτό το γράφημα, δεν μπορούσα να το βρω. Το ψάχνω βέβαια. Αν έχει κάποιο να μου το στείλει, ευπρόσδεκτο είναι. Έχει τυπωθεί περισσότερο σε σχέση με το δολάριο το ευρώ. Και αυτή τη στιγμή βαράνε εδώ οι συναγερμοί, τα γεράκια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτοί μα φέρανε σε αυτό το χάλι, σε αυτού του πληθωρισμού με, με τι πανδημίε, με τα lockdown, με τα τυπώματα. Και τώρα προσπαθούν να βρουν λύση. Αυτοί μα φέρανε σε αυτό το χάλι που ζούμε. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το χάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση με, το, με την άνοδο των επιτοκίων, όπω έχω εξηγήσει πολλά. Βίντεο να αλλάξει η κατάσταση διότι είναι μία σταγόνα στον ωκεανό 2% το, το θετικό επιτόκιο με τον πληθωρισμό στο 12%. Λοιπόν και λέει εδώ πέρα ο, αυτός ο Μάρκους το οποίο το κάνει αναδημοσίευση το Capital.gr «Η εξασθένιση του ευρώ εξελίσσεται την παταχής ρυθμούς σε πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς πλέον το κοινό νομίσμα υποχώρησε κάτω από την απόλυτη ισοτιμία με το δολάριο». Αν και το συγκεκριμένο όριο μπορεί να είναι απλώ ένα αριθμό, αναμφισβήτητα πρόκειται για μια εξέλιξη με συμβολική σημασία. Η διάρρηξη τη απόλυτη ισοτιμία με το δολάριο θα επηρεάσει την εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ. Και για πρώτη φορά οφείλεται τόσο στην ανησυχία για τι οικονομικέ προοπτικέ ευρωζώνη, όσο και στη στροφή των επενδυτών προ την ασφάλεια του αμερικανικού νομίσματο. Προ το παρόν, από όλη αυτή την χρηματοοικονομική κρίση κερδίζουν οι Αμερικάνοι. Ο Θείο Αλλά όπω ανεβαίνει το δολάριο, κάποια στιγμή θα πέσει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, υπάρχει αυτό εδώ ο Kit Jungle, ο οποίο είναι επικεφαλή επικεφαλής, επικεφαλής αναλυτή ε, ισοτιμιών ε, στην Societe, Societe Generale. Θεωρεί το ευρώ είναι μη αγοράσιμο. Ενώ εκτιμά ότι είναι πιθανό να υποχωρήσει ω τα 90 cents έναντι του δολαρίου στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει τέλο χρονιά ε, το ευρώ. Κάτω από τα 90 μπορεί να πάει και 80. 80 cents τι σημαίνει, σημαίνει ότι θα χάσει το 40% της αξίας του το τελευταίο έτος. Και μπορούμε και πολύ εύκολα να το δούμε από αυτό εδώ το γράφημα το οποίο το έχω γυρίσει σε monthly. Αρχή της χρονιάς είχε 1,23 και τώρα από ό,τι βλέπω έχει πέσει και κάτω από το 1 δολάριο. Έχει χάσει δηλαδή πάνω από 22%. Και αν πέσει στα 80 cents το ευρώ σε σχέση με το δολάριο, μιλάμε για μία πτώση 40%. Δηλαδή, φτωχοποιήσει σε σχέση με το δολάριο 40%. Το δολάριο συνεχίζει την άνοδο εδώ. Έχει φτάσει 109, μάλιστα ήταν 108 πριν μερικές ώρε. Νομίζω ότι θα φτάσει τα 120 όπως είχα πει και σε πιο παλιά βίντεο, το οποίο βέβαια θα είναι κακό για τα κρυπτονομίσματα, η αλήθεια είναι. Και για το ευρώ. Οπότε έχουμε και λέμε, Μέχρι στιγμής 20% το, το, το ευρώ σε σχέση με το δολάριο και 12% που είναι ο πληθωρισμός που είναι 20. Βάλτε, βάλτε και αυτό στο, στην εξίσωση πόσα λεφτά έχετε χάσει. Βάλτε ότι έχει ακριβήνει το πετρέλαιο γιατί το πετρέλαιο πληρώνεται σε δολάριο και, ό, και όχι σε ευρώ. Μιλάμε ότι θα, θα φτωχοποιηθεί ε, πολύ εύκολα η Ευρώπη και πλέον τα, τα χρήματά μας θα χάσουν την ε, αξία. Και γενικά ο πληθωρισμός είναι κάτι πολύ κακό και το κρύβουν τα μεγάλα κεφάλια. Και έχω δείξει και σε πολύ παλιά μου βίντεο, γιατί εγώ είχα προβλέψει ότι θα γίνει αυτή η κατάσταση, η χρηματοοικονομική κρίση που έχουμε τώρα. Φαινόταν άλλωστε με το τύπομα του χρήματο, γιατί ε, όταν τυπώνεις χρήμα πληθωριστικό ε, εννοείται ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός και είχα δείξει σε παλιό μου βίντεο για ποιο λόγο έπεσε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία Έ, ένας λόγος που έπεσε ήταν ο πληθωρισμός, όσοι δεν το γνωρίζετε είναι ιστορικό γεγονός, επίσημο λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο νέο έτσι, περίεργο ε, από ό,τι φαίνεται θέλουν να χτυπήσουν την καρδιά του ευρώ να το πω έτσι, την Γερμανία Τώρα να μην το κάνω και το κανάλι σύνομο σε ολογικό, αλλά η Gazprom, γιατί και εγώ τώρα το έμαθα δεν ασχολούμαι με φυσικό αέριο, κάθε χρόνο κάνει ε, 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 ετήσια συντήρηση στους αγωγούς, στο Nord Stream 1, γιατί τον 2 τον κόψαν οι Αμερικάνοι και είπαν ok οι Γερμανοί, οι Ευρωπαίοι πυροβολούν τα πόδια τους τόσους μήνας, ε, είναι πολιτικές πλέον των Αμερικάνων οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρώπη, γνωστό πλέον εδώ και καιρό. Λοιπόν, και λέει τώρα η, η Γκάσπρο ε, ότι δεν ξέρω, λέει, αν θα ανοίξει ο αγωγός, γιατί μου λείπουν, λέει, κάτι, λέει, τουρμπίνες από τον Καναδά, αφήνει έτσι ένα ομιχλώδες τοπίο για τη Γερμανία και θα αφήσουν, δηλαδή, την Γερμανία χωρίς φυσικό αέριο, χωρίς ενέργεια και η ενέργεια, ως γνωστόν, ε, τη χρειάζονται τα εργοστάσια τους, τα γνικοκυριά κλπ. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Εγώ πιστεύω ότι το βαθύ κράτος ε, της Αμερικής, ας πούμε με το βαθύ κράτος της Ρωσίας, τα έχουν βρει υπογείως και μας δουλεύουν, γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι πάει το δούλευμα σύννεφο, γιατί θέλουν να φέρουν μια δομική αλλαγή στο σύστημα γενικότερα το παγκόσμιο, ενδεχομένως και μια χρηματοπιστωτική αλλαγή το πιο πιθανό είναι να γίνει και πολύ σύντομα αυτή η αλλαγή κατά την άποψή μου και επειδή σε πολλούς έτσι χτύπησαν τα θετικά πλεονάσματα των Γερμανών έχουν βάλει τώρα στο μάτι τους Γερμανούς με το που αλλάξαν οι κυβερνήσεις στη Γερμανία και στην Αμερική ξεκίνησαν τα γεγονότα μια που είπα και για κυβερνήσει, ε, κάποια στιγμή θα σας κάνω έτσι και μια ανάλυση, μια πρόβλεψη για την επάνωδο του Τραμπ στις επόμενες εκλογές και τι πρόκειται να γίνει. Αυτό θα το κρατήσω το βίντεο για να το αναφέρω ε, αργότερα. Ένα σενάριο τρελό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Κίνα. Στην Κίνα, στην επαρχία, δεν έχω πάει ποτέ Κίνα, Τσεντζού, πώς λέγεται εδώ. Ε, κάποιες τράπεζες τώρα, λέει Banks, ε, υποτίθεται ότι θα κάνανε κάποια αναβάθμιση τα συστήματά τους από τον Απρίλιο και από τότε οι τράπεζες δεν έχουν, λέει, ανοίξει. Και έγινε ένα είδος εξέργεσης στην επαρχία. Χίλια, λέει, άτομα έξω από τα γραφεία τους... από ε, το κατάστημα εδώ στο Τσεντζού, λέγετε λέγεται, έγιναν κάποιες διαδηλώσεις και παγώσανε οι καταθέσεις τους αξίας 1,5 δις. Μεγάλο το, το νούμερο, 1,5 δις. Όπως έχω ξαναπεί, τα λεφτά στην τράπεζα δεν είναι δικά σας. Και κάτι αντίστοιχο, σε χειρότερη βέβαια φάση, έγινε και στο Καναδά, έπεσε κάποιος ας πούμε κεντρικός κόμβος και δεν δούλευε καμία τράπεζα, ε, ούτε ATM, ούτε POS, ούτε Internet Banking. Εγώ που μίλησα με τον ε, Καναδά μου είπαν ότι δεν μπορούσα να κάνουν login. Εγώ μίλαγα μαζί τους ε, μέσω WhatsApp, ε, το Internet δούλευε κανονικά, αλλά δεν μπορούσα να κάνουν login. Το οποίο βέβαια μετά από κάποιες ώρες λέει το φτιάξανε. Περίεργα πράγματα γίνονται στον ε, Καναδά, η αλήθεια είναι το τελευταίο εξάμενο και με τις εξαγέρσεις των ε, φορτηγατζίδων, ε, αν είχατε δει, που τους είχαν παγώσει και τις καταθέσεις επίσης πάλι φαντ έτσι για τις τράπεζες. Γενικά ο Καναδάς δεν μας τα λέει καλά τα τελευταία, τον τελευταίο καιρό, ενώ υποτίθεται ότι ήταν η χώρα της ελευθερίας κλπ. κλπ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ μια τράπεζα που κλέψανε στην Νέα Σμύρνη και δεν έγινε, λέει, αντιληπτή από του υπαλλήλου ε, της τη τράπεζα. Η τράπεζα είναι εθνική, το γράφει στα σχόλια αρκετή. Κινηματογραφική διάρρηξη, λέει, έγινε στη Νέα Σμύρνη με δύο άντρε, οι οποίοι, λέει, έφτασαν, λέει, στι θηρίδε τη τράπεζα έκανα του πελάτε. Οι δύο λέει διαρρήκτε μπήκαν στο κατάστημα σαν πελάτε και χωρί να γίνουν αντιληπτοί από τις κάμερες ασφαλείας του θηρίου, έφτασαν μέχρι λέει, το υπόγειο. Άνοιξαν λέει πέντε θηρίδε, αλλά λέει για, κατή, για κακή του τύχη οι τέσσερι ήταν άδειε. Και έφυγαν λέει σαν κύριοι από την τράπεζα. Λοιπόν, οι τραπεζοί πλέον δεν έχουν καμία διάθεση να δουλέψουν. Εγώ σε όσα καταστήματα έχω πάει, είναι με, την, με τα μούτρα κατεβασμένα, όπω λέμε στην Ελλάδα, η διάθεση είναι στο πάτωμα. Εμένα με πιάνει και κατάθλιψη όταν μπαίνω σε τράπεζα. Το περιβάλλον είναι πολύ αρνητικό, δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά. Με το που μπαίνω από την πόρτα θέλω να βγω αμέσω. Αλλά τέλο πάντων έχω κάνει κάποιε δουλειέ τον τελευταίο καιρό και έχω να πατήσω αρκετού μήνε. Είναι υπάλληλοι πάλι ε, να του διώξουν, είναι γνωστό ότι θα μειώσουν τα καταστήματα και αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Βόλτε κάνουν πλέον στο κατάστημα μέχρι να του διώξουν. Και φυσικά, αν φανταστείτε τώρα ότι για ποιο λόγο το ανέφερα τώρα αυτό το άφρο, γιατί στην Κίνα ε, δεσμεύσαν τα, τα λεφτά του. Στην, ε, στην Εθνική Τράπεζα του πήραν από κάποιου σε. Ε, τα κοσμήματά του, από τι θηρίδε. Ακόμα και οι θηρίδε που λένε ότι είναι, έχουν ασφάλεια, ούτε οι θηρίδε έχουν ασφάλεια. Από ό,τι φαίνεται τελικά. Διότι άμα μπαίνει σαν κύριο σε κατάστημα τη τράπεζα και παίρνει ε, από τη θηρίδα ό,τι θέλει, τι ασφάλεια μιλάμε. Λοιπόν, ε, έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μύθοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα αρνητικό νέο το, για τα κρυπτονομίσματα, ότι το Celsius ε, μπαίνει σε διαδικασία πτώχευσης Θα δούμε τώρα αν θα πάρουν πίσω τα λεφτά του ή όχι αυτοί που είχαν μέσα τα κρυπτονομίσματά τους ένα ανταλλακτήριο που είχε χρεοκοπήσει πριν χρόνια μάλλον θα πάρουν πίσω τα bitcoin έτσι ένα πολύ... για μένα είναι θετικό νέο αυτό ότι θα πάρουν πίσω τα κρυπτονομίσματά τους και δεν τα χάνουν οι πιο πολύ είναι ότι είναι αρνητικό, εγώ το βλέπω ότι είναι θετικό ε, κάπως λέγεται empty box το ανταλλακτήριο εντάξει γενικά το χρηματοοικονομικό αυτή τη στιγμή στον πλανήτη περνάει μια κρίση Λοιπόν, ας δούμε και ένα άλλο έτσι, θετικό νέο. Η Binance ε, δίνει 500 ευρώ σε, σε όσους χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους από 8 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου, απλά κάνοντας ένα transaction με την κάρτα σας. Οι νικητέ θα είναι μέχρι 40 και θα λάβει ο καθένας από 500 ε, δολάρια Binance USD ε, voucher. Λοιπόν, ε, τώρα ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι να ευχαριστήσω και πάλι για την υποστήριξη που δείχνατε στο κανάλι. Το κανάλι είναι έτσι ένα, μια φωνή, έτσι λέω την άποψή μου την προσωπική δεν σημαίνει ότι είμαι πάντα σωστό ή όχι. Κάντε και στη δικιά σας έρευνα. Ε, μου στέλνουν συνεχώς email και μου ζητάνε ξέρω εγώ, διάφορες, διάφορα πράγματα. Εντάξει, μπορώ τους βοηθάω. Αφιλοκερδός βέβαια, δεν έχω πάρει ούτε ένα δολάριο από κανέναν. Βοηθάω και μέσω του Telegram, λέω και την άποψή μου. Έχουμε φτιάξει μια καλή ομάδα. Θεωρώ ότι τα κρυπτονομίσματα ήρθαν για να μείνουν. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ρίσκο. Ε, αλλά τα ρίσκα που έχουν τα κρυπτονομίσματα είναι δύο. Είναι να τα έχεις και να μην τα έχεις. Εγώ έχω πάρει την, το ρίσκο του να το έχω το κρυπτονόμισμα. Για ποιο λόγο να το έχει διότι μπορεί να πάει στο μηδέν. Άμα το έχεις και να, αν δεν το έχεις μπορεί να πάει στο ένα και επειδή βλέπουμε τώρα όλες αυτές τις εξελίξεις με, τα, με τις τράπεζες, με το δολάριο, με το ευρώ, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία κάποιοι να επενδύσουν τα χρήματά τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Ένα like και ένα subscribe, όπως έχω ξαναπεί, για να δυναμώσουμε το κανάλι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.